Με συγκίνησε πάρα πολύ που σας είπα, διαβάζοντας ένα άρθρο το οποίο δημοσίευσε η ηχό της Άρτας του κύριου Καμβισέλη με τίτλο «Πανελλήνες της φθοράς και της αυθαρσίας», γιατί ταυτίστηκα μέσα από αυτά τα οποία περιγράφει ο κύριος Καμβισέλης. Γιατί βιώσαμε κι εμείς όλο αυτό το Γολγοθά. Μας είχαν περάσει στο μυαλό ότι μετά τις Πανελλήνιες το χάος. Δεν υπάρχουμε, θα είμαστε κοινωνικά στιγματισμένοι αν δεν περάσουμε στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο βεβαίως, και αν δεν είμαστε καλοί στην παπαγαλία ή γενικότερα σε όλα αυτά τα οποία προστάζει. Ένα σύστημα το οποίο θεωρώ ότι είναι πεπαλαιωμένο και δεν βασίζεται στο να αναπτυχθεί η κρίση των μαθητών. Τέλος πάντων, προσωπική εκτίμηση, αυτή δεν αφορά κανέναν. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καμβισέλη, τον οποίο τον πετυχαίνω στη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, κύριε Καμβισέλη? Ναι. Γεια σας, κύριε Κουνιάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι ειλικρινά συγκινούμε που υπάρχουν άνθρωποι σαν για εσάς ευαίσθητοι σε τόσο σοβαρά θέματα. Πραγματικά, κύριε Καμβισέλη, δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι ότι δεν σας το κρύβω ότι ανήκω στην κατηγορία των μεμονωμένων περιπτώσεων που ακολούθησα αυτό που πραγματικά ήθελα να κάνω στη ζωή μου, γνωρίζοντας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ξέρετε κάτι, σε μια επαρχιακή πόλη συνήθως ακολουθούμε αυτό το οποίο θέλει ο πατέρας να κάνουμε. Εγώ ήμουν τυχερός πάνω σε αυτό, γιατί οι γονείς μου μου άφησαν την ελευθερία να επιλέξω εγώ τι θέλω να σπουδάσω. Από την άλλη, όταν τους είπα δημοσιογράφος, μου λέει ο πατέρας μου, παιδί μου, δημοσιογράφος, μου λέει θα γίνεις, είναι δύσκολο επάγγελμα, τι θα κάνεις, γίνε δικηγόρος που είμαι δικηγόρος. Δεν ήθελα να το κάνω, αλλά θυμάμαι την αγωνία μου, έλεγε η μητέρα μου, πρέπει να περάσεις. Δεν πέρασα σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο από επιλογή, κύριε Καμβισέλη, γιατί δεν ήμουν καλός στην παπαγαλία. Δεν ήμουν καλός στο να αποστηθίζω. Είναι φυσικό φαινόμενο ανθρώπων που έχουν μια κάποια αξία να καταφεύγουν έξω. Και βέβαια εκεί είναι ένα άλλο θέμα που θα τα πούμε μια άλλη φορά, που εγώ αντιδρώ γιατί να μην γίνονται ιδιωτικά πανεπιστήμια και να στέλνουμε τον κόσμο, τα παιδιά μας έξω, να φεύγει το συνάδεγμά μας, να φεύγει η ψυχή μας μαζί με αυτά τα παιδιά. Γιατί ορισμένα συμφέροντα δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε εδώ σωστά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε. Εγώ θέλω λίγο με αφορμή το περιστατικό το οποίο περιγράφεται όσον αφορά τον εγγονό σας, νομίζω, που αναφέρεστε. Είναι κάποιο από τα παιδιά όλων μας. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν από ο Ευτύχης. Ναι, ο Ευτύχης δεν είναι Ευτύχης δικός μου. Είναι ένα όνομα που θα μπορούσε να είναι το δικό σου παιδί, το αδερφάκι σου. Κατάλαβατε, είναι ο κανόνας. Κύριε Καμβισέλη, αυτό λοιπόν το παιδί πλέον, αντί να είναι ίσως στην Αλάνα και να παίζει μπάλα, το 2014 το έχουμε φορτώσει οι γονείς με φροντιστήρια, με δύο γλώσσες και με την αγωνία του ότι θα πρέπει να περάσει στο πανεπιστήμιο χωρίς να κοιτάμε την επόμενη μέρα. Πραγματικά με άγγιξε ο τρόπος που το περιγράφεται όλο αυτό. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν το υποχρεώνουν οι γονείς να απομονωθεί και να περάσει αυτό το Γολγοθά. Το υποχρεώνει δυστυχώς το ξεπερασμένο ή μάλλον το ποτέ σωστό εκπαιδευτικό αυτό σύστημα. Mm-hmm. Εμείς, εγώ θα μπορούσα να είμαι πατέρα σου, δεν ξέρω ακριβώς την ηλικία σου, αλλά 38, κύριε Καμβισέλη, 38. Ναι, θα μπορούσα να είμαι πατέρα μου. Όταν εγώ το 1954 ήθελα να περάσω στο πανεπιστήμιο, δεν είχα κάνει ούτε μία μέρα φροντιστήριο. Όμως πήγα και διάβαζα, ξενύχτησα, κουράστηκα και λέω θα πάω να δώσω σε αυτή τη γεωπονική σχολή, στο γεωπονικό πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Πηγαίνω λοιπόν και αφού έκανα πολύ σκληρή προετοιμασία, είχα έναν στόχο και ήξερα τι με περιμένει. Αυτά τα μαθήματα θέλει το πανεπιστήμιο, αυτοί θα είναι οι καθηγητές, έτσι θα γίνουν εξετάσεις. Δεν μου είχε βγει η ψυχή και δίνω εξετάσεις σε αυτό το πανεπιστήμιο. Είχα την τύχη να περάσω πρώτος, αυτό είναι άλλη ιστορία. Και επειδή είχα και τη δυνατότητα, την ίδια χρονιά έδωσα επίσης εξετάσεις στο φυσιογνωστικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα. Και πέρασε και εκεί. Θέλω να πω ότι τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να πούν εγώ θέλω να γίνω γεωπόνος, δικηγόρος, γιατρός, κάτι. Όχι να θέλει να γίνει κάτι και να μην μπορεί, να του βάζουν μέσα στο αρχανά, μέσα στο καζάνι των πανελληνίων ή πανελλαδικών, όπως θέλετε να τις πούμε, εξετάσεων, μέσα στο καζάνι, και από εκεί αν τα καταφέρουν και αναδυθούν ζώντες και μπορέσουν και πιάσουν μια θεσούρα, λέει ξέρεις, εγώ ήθελα να γίνω γιατρός, αλλά τελικά γίνομαι δικηγόρος. Δεν πειράζει, καλά. Εγώ ήθελα να πάω στην Θεσσαλονίκη, αλλά θα βρεθώ στην Κρήτη. Δεν πειράζει και αυτό. Και ξέρετε,
αυτή η φθορά του νέου, η σημερινή, με αυτό το για μένα απαράδεκτο και αναχρονιστικό καθεστώς της παπαγαλίας, όπως αναφέρεται, λέει να μάθουν να παπαγαλίσουν, να πάνε να γράψουν κάτι και μόλις τα καταφέρουν, αν τα καταφέρουν, αν είναι τυχεροί και περάσουν, μετά την κάνουν, όπως λέτε εσείς οι νέοι, αραχτή. Μετά σου λέει εντάξει, γιατί ξέρετε, και όχι ότι τα παιδιά το κάνουν επίτηδες, κύριε Γρινιάκη, διότι δεν υπάρχει λόγος μετά να διαβάσει. Σου λέει εγώ πέρασα, εντάξει, είναι τόσο κουρασμένα που πια θέλουν να ξεκουραστούν. Και ο αγώνας, ο πραγματικός, φίλε μου Παναγιώτη, ο αγώνας που πρέπει να ξεκινάει από τη στιγμή που θα μπει το παιδί στο πανεπιστήμιο, όπως γίνεται σε όλα τα προηγμένα κράτη. Μάλιστα. Αν θέλετε να σας πω, να με σας δώσω τη δυνατότητα. Θέλω. Όχι, σας απολαμβάνω πραγματικά και συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε. Και μάλιστα θέλω λίγο να σχολιάσουμε και αυτό το οποίο λέτε, την επιχρυσωμένη δωρεάν παιδεία. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία, διότι στο όνομα της δωρεάν παιδείας όπου έχουν ξεφουρκίσει. Μα δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Όταν ένα σύστημα σε αναγκάζει να πηγαίνει στο φροντιστήριο και να πληρώνει. Να σας πω κάτι, κύριε Καμβυσέλη. Εγώ σπούδασα σε ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό στο εξωτερικό. Δεν πλήρωσα δίδακτρα, γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σας πω ότι πλήρωνα την εστία μου. Έμενα όμως σε ένα δωμάτιο της προκοπής, πλήρωνα για να σιτίζομαι, αλλά από την άλλη μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω την κρίση μου. Διότι μας έμαθαν στο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο είναι η αφετηρία, η γνώση δεν τελειώνει με το πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Μαθαίνουμε, ερευνούμε, μαθαίνουμε, θα διαβάζουμε. Ποτέ ο γιατρός όταν τελειώσει δεν είναι τέλειος γιατρός. Γίνεται τέλειος γιατρός μετά όταν αξιοποιήσει αυτά τα οποία έμαθε. Πρέπει να σου πω, κύριε Κουνιάκη, ότι και εγώ τον έχω πάει βέβαια και εξωτερικό, έχω κάνει στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι και σπουδές και έχω δώσει διαλέξεις τα λοιπά. Και στη Γερμανία ξέρω τι γίνεται. Εκεί στη Γερμανία, ας πούμε, πηγαίνει με σχετικά εύκολες εξετάσεις. Μπαίνεις μέσα, προχωράς, είσαι καλός, περνάς. Δεν είσαι καλός. Από τον πρώτο χρόνο, από τους 10 φοιτητές, οι 3 ή 4 ενδεχόμενα θα σταματήσουν. Δεν τους λέει. Τους αναγκάζει να υποχωρήσουν. Λέει, α, εγώ δεν είμαι για γεωπόνος, δεν είμαι για γιατρός. Α, είναι κάτι άλλο, άλλη οδό για την επαγγελματική μου αποκατάσταση. Στην Αμερική. Για να μπει τα 3 ανήψια μου, δεν ξέρω αν έτυχε να το λάβετε γνώση, τα 3 ανήψια μου είχαν περάσει και την ίδια χρονιά, σε 6 μήνες μέσα, στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου, στο MIT. Στη Βοστόνη, ξέρετε. Ο ένας από αυτούς σήμερα είναι full professor, ηλικίας 32 ετών. 25 χρονών έγινε καθηγητής στο MIT. Αυτοί όμως που περάσαν, ποτέ δεν περάσανε αυτό το δεν είναι απλώς γολγοθάς, αλλά η ψυχική, σωματική, πνευματική, ας πούμε, υπερένταση και διάλυση που υφίστανται τα παιδάκια μας, ο ευτύχης, ο κάθε ευτύχης. Πήγανε, δώσανε εξετάσεις, αγωνίστηκαν. Ξέρετε, σε πανεπιστήμια, ας πούμε της Αμερικής, που τα ξέρω πάρα πολύ καλά, υπάρχουν βέβαια λογιόλογιο πανεπιστήμια. Υπάρχουν τα καλά, τα πολύ καλά, τα δεύτερα και τα ας το πούμε και τα άχρηστα, τα οποία όποιος θα περάσει ή πανεπιστήμιο τελειώσει ή ξέρω εγώ κάποια άλλη σχολή τελειώσει, το ίδιο κάνει και δεν έχει μεγάλη αξία το πτυχίο μας. Το πτυχίο έχει αξία ανάλογα με τη σφραγίδα του πανεπιστημίου. Βεβαιότατα. Βεβαιότατα και το κοιτάμε και αυτό. Κύριε Καμβυσέλη, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο δεν συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό το φοιτητικό κλίμα. Δηλαδή, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού που το γνωρίζετε καλύτερα, όταν όσες φορές προσπαθήσαμε, εγώ σας λέω, προσπάθησα να γράψω ακριβώς αυτό το οποίο έχω διαβάσει, είχα αποστηθήσει, ο καθηγητής μου έκανε παρατήρηση. Διότι δεν τον ενδιέφερε να πάρω ένα κομμάτι από αυτό το οποίο έμαθα και να το αποστηθήσω. Όμως, αυτό το οποίο μου άρεσε είναι ότι γινόταν το γενικό μάθημα και μετά υπήρχαν τα λεγόμενα φροντιστήρια, τα σέμιναρς, όπου εκεί κάναμε καταπληκτικές συζητήσεις και βεβαίως ήταν προνομιακό και το πεδίο η πολιτική.
πολιτικές επιστήμες, δίνουν τη δυνατότητα να μιλήσουμε για θεωρίες, να αμφισβητήσουμε, κάναμε παρουσιάσεις, ερχόμασταν σε τριβή με την επιστήμη. Και εδώ βλέπω τις κομματικές παρατάξεις, που για μένα είναι απαράδεκτο να υπάρχουν κομματικές παρατάξεις από πανεπιστήμια, να κάνουν χορούς και να μοιράζουν φωτοτυπίες και σημειώσεις, όταν δίνουν δωρεάν συγγράμματα. Έτσι δεν είναι? Κύριε Κουνιάκη, δεν ξέρω αν έχετε, αν είστε ενήμερος, εγώ ήμουν 15 χρόνια καθηγητής στα ΤΕΗ Κρήτης και 10 χρόνια εκλεγμένος. Αναγκάστηκα να παραιτηθώ, αναγκάστηκα πρόωρα να παραιτηθώ, όταν βάλανε όλους αυτούς τους παράγοντες για να εκλέγεται κάποιος καθηγητής και να εκλέγεται κάποιος πρίτανης. Όταν βάλανε πρώτα-πρώτα τον κομματισμό, το χρωματισμό, δηλαδή σε ποιο κόμμα ανήκει, λέει ο τάδε, λέει υποψήφιος πρίτανης, ανήκει, είναι, ξέρω εγώ, δεξιά-αριστερά, δεν ξέρω πάνω κάτω. Με για όνομα του Θεού. Όταν βάλανε, ξέρω ότι οι φοιτητές θα αντιδράσουν σε αυτό που θα πω, αλλά το έλεγα και τότε στο σύλλογό μας και με αγαπούσανε, και όταν πηγαίναμε κάπου φωνάζανε το όνομά μου και ορκιζόντουσαν, και σήμερα σταματάνε με τις μοτοσυκλέτες όταν ανταμώσουμε για να μου σφίξουν το χέρι. Επίσης, το ξαναλέω. Όταν λοιπόν βάλανε ένα μεγάλο ποσοστό της εκλογής των σπουδαστών, των καθηγητών, συγγνώμη, ή της εκλογής των Πριτάνιων, βάλανε μεγάλο ποσοστό στην ψήφο των σπουδαστών, τους ρώτησα, ρε παιδιά, εντάξει, εγώ βλέπεις κάθομαι μαζί σας και συζητάω τα πάντα, αλλά με τι κριτήρια εσείς θα κρίνετε εμένα αν εγώ είμαι κατάλληλος για πρίτανης ή αν είμαι κατάλληλος για καθηγητής? Μπορείτε να διαβάσετε τις εργασίες που έκανα εγώ? Μπορείτε να τις καταλάβετε? Ποια είναι τα κριτήρια? Τα μόνα κριτήρια είναι σε ποιο κόμμα ανήκουν, σε ποια παράταξη. Μα για όνομα, δεν είναι αυτό εκπαίδευση, κύριε Κουνιάκη? Έχουν καταντήσει δυστυχώς την πανεπιστημιακή μας εκπαίδευση να είναι ένα αμπέλι και αυτό του κομματισμού που συμβαίνει στην πολιτική. Και όπως ξέρετε, το περιγράφετε γλαφυρά και λέτε ακόμα ότι και ο Υπουργός Παιδείας έχει μπει για ένα στόχο, για να εξυπηρετήσει όλο αυτό την κομματική ιεραρχία του, να ελέγχει ένας υπουργός. Ένας υπουργός είναι πολιτικός προϊστάμενος των ρουσφετιών μιας παράταξης που κυβερνά. Δεν μας κυβερνάει η παράταξη, φίλε μου Παναγιώτη. Δεν μας κυβερνάει. Μας κυβερνάνε τα ρουσέτια. Μας κυβερνάει ο Μαύρος που καμισά στην Κρήτη. Μας κυβερνάει ο άλλος που είναι, ξέρω εγώ, στους γύφτους και έχει σαντήρια και δίνει 100 ψήφους στον κάθε βουλευτή. Αυτά λοιπόν τα ρουσέτια είναι τα οποία μας κυβερνάνε. Θα τα πούμε μια άλλη φορά συνειδικά, γιατί ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ φωνάζω και επιμένω, γιατί πρέπει να αλλάξω το πολιτικό μας σύστημα. Αλλά θα τα πούμε άλλη φορά, μην ξεφεύγω. Βεβαιότατα. Στην πανεπιστήμια λοιπόν τα ξένα, πηγαίνουν τα παιδιά, μπαίνουν μέσα, δεν είναι κουρασμένα όπως είναι εδώ, γιατί μπορεί να είναι δύσκολες οι εξετάσεις, αλλά εκεί μετράνε διάφορους παράγοντες. Δεν είναι μόνο το σκορ που θα πάρουν στις εξετάσεις που θα δώσουν, που είναι συγκεκριμένες για το τάδε πανεπιστήμιο, για την τάδε σχολή. Είναι και το τι βαθμούς έχουν κουβαλάνε όλες τις τάξεις του λυκείου. Είναι οι άλλες δυνατότητες που έχουν. Είναι τα χόμπι τους, είναι τα ταλέντα τους, είναι η προσφορά τους στον εθελοντισμό. Είναι πολλοί παράγοντες τους οποίους τους βάζουν στο τραπέζι οι καθηγητές, οι οποίοι είναι καθηγητές με κάπα κεφαλαίο. Είναι καθηγητές και ενδιαφέρονται μόνο για την παιδεία και όχι για να κρατηθούν στη θέση τους. Φυσικά. Τα βάζουν λοιπόν αυτά στο τραπέζι, πάνε και λένε «Α, ο Καμβισέλης είναι ικανός, τον παίρνουμε». Ή «Δεν είναι ικανός, συγγνώμη, ο Καμβισέλης πήγαινε κάπου αλλού». Αλλά τάκα, όχι αυτές οι πανελλήνιες, οι φθοροποιές. Το χειρότερο απ' όλα, ή μάλλον δύο είναι τα χειρότερα που συμβαίνουν, ότι πρώτον δεν μπορείς να πας εκεί που θέλεις. Και η τύχη θέλει να γίνει, όπως είπα στην αρχή, κάτι και γίνεσαι κάτι άλλο, διότι δεν πέρασε αυτή την ειδικότητα, περνά στην άλλη. Και το άλλο, ότι συνηθίζεις, όπως ανέφερατε κι εσείς, στην Παπαγαλία, δεν έχεις τη δυνατότητα να αναπτύξεις την κρίση και ξέρεις πράγματα τα οποία δεν έχεις τη δυνατότητα να πεις στους καθηγητάδες ότι ξέρεις, εγώ έχω αυτό το ευρύ φάσμα γνώσεων. Έχω, κύριε Κουνιάκη, που λες πολλά παραδείγματα παιδιών. Συγκεκριμένα, κάποιος Νίκος Κτιστάκης, το λέμε το όνομα, στο Ηράκλειο Κρήτης, ένα πανέξυπνο παιδί. Έδωσε δυο φορές πανελλήνιες και δεν μπόρεσε να, γιατί έπαθε τρακ τελευταία στιγμή. Και φεύγει και σήμερα είναι full professor και στο Κέμπριτζ Πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Και εκεί διαπρέπει. Κύριε Καμβισέλη, υπήρχε
και το στίγμα, και θα σας το πω εγώ ευθαρσώς, γιατί εντάξει, σας λέω ότι σπούδασα σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Όταν το ανακοίνωσα στον πατέρα μου, έπαθα κεφαλικό όταν μου λέει, γιατί ξέρετε, σε ένα ΤΕΙ περνούσες. Αλλά τώρα το να πάω σε ένα ΤΕΙ το οποίο καλλιεργούν στο ΤΕΙ ικθυοκαλλιέργειας, θα ικανοποιούσα μία ματαιοδοξία των γονιών μου να πούνε στον κύκλο ότι πέρασε το παιδί. Το ότι δεν και πέρασε. Το μέλλον σου. Βεβαίως, αλλά όταν εγώ τους έλεγα, και τώρα μπορεί να μ' ακούνε, μου έλεγε η μητέρα μου, θα δώσεις πανελλήνιες, και τους έλεγε από την τρίτη λυκείου, βρε μαμά, μη με αφήσετε να μπω σε αυτό το γολγοθά που δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Θα είχα δύο χρόνια παραπάνω από τη ζωή μου να κάνω αυτό το που ήθελα να κάνω, καταλάβατε. Γιατί δεν, δεν μπορούσα την παπαγαλία, δεν μπορούσα για παράδειγμα να... δεν έχει γράψει κανείς τις εργασίες ή τις παρουσιάσεις, επίσης την εμπειρία που μας δόθηκε στο εξωτερικό να εργαστούμε, γιατί υπήρχε και, ένα, και μια χρονιά. Αλλά θέλω να μείνω και σε κάτι άλλο. Στο στίγμα του αποτυχημένου, αν δεν περάσεις τις πανελλήνιες εξετάσεις και αν δεν γράψεις 19,9 από την παπαγαλία. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα το οποίο σε συνοδεύει για πολλά χρόνια η ερμόση όλη τη ζωή. Έχει επίπτωση σε όλη τη ζωή. Εδώ στην. Στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες, πηγαίνεις, δίνεις εξετάσεις και γίνεται ξεσκάρτεμα σε κάθε χρονιά. Εδώ στην Ελλάδα είχα γράψει κάποτε, θα το πω κριτικά, ένα βούι να περάσει, κάποτε θα βγει. Φτάνει να τα καταφέρει να μπει μέσα. Την κάνουν μετά, κάνουν τις καταλήψεις, το ένα, το άλλο κλπ. Τα γνωστά όλα αυτά τα πράγματα. Έρχεται η κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει το πολιτικό κόστος. Και σου λέει, εντάξει, δύο εβδομάδες παρατείνεται το ακαδημαϊκό έτος για να καλύψουμε τα δυο τους δυο μήνες που δεν κάνανε μαθήματα. Λέει, πράγματα τραγεγραφικά.